Καλησπέρα φίλες και φίλοι του teachme.gr. Πάνος Βλασόπουλος, Βαγγέλης Βλασόπουλος, Γιάννης Βλασόπουλος, Photo Bros, όλοι μαζί, πάντα ενωμένοι, πάντα εδώ, μόνο για εσάς. Image and Tech and Photo Vision 2024. Βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε το δικό μας χώρο γιατί δείχνουμε τους αγαπημένους μας ημάντες και όχι μόνο. Έχουμε περάσει ένα σούπερ τριήμερο και θα το αναλύσουμε λίγο τώρα εδώ μαζί για να σας πούμε πώς το βιώσαμε όλο αυτό. Η συμμετοχή των περιπτέρων ήταν αρκετά μεγάλη. Είχαμε την Nikon, είχαμε την Canon, είχαμε τη Fuji, είχαμε τη Sony. Είχαμε και άλλες εταιρείες, όπως την Godox, μέσω του STAM. Οπότε είχαμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Και από εκεί και πέρα, να τα πιάσουμε στο χέρι μας και κάθε απορία που έχουμε, να μας τη λύσουν οι ειδικοί. Οπότε βλέπετε και εσείς, βρισκόμαστε δίπλα στο περίπτερο της Nikon. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Nikon. Πέτρος Αδρινός. Δεν λέω πολλά, λέω λίγα. Να κάνω και εγώ αυτό εδώ λίγο, έτσι, το κανόνι. Κανονικά. Πέτρο, τι γίνεται? Πολύ καλημέρα. Ευχαριστώ. Άλλη μια Photo Vision. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε μερικά πράγματα και να δούμε και τους ανθρώπους που πλαισιώνουν, ας πούμε, φωτογραφία και αγαπάνε αυτό το... Δεν είναι σπορ, αλλά είναι ένας έρωτας, η φωτογραφία και η βιντεογραφία. Δηλαδή τώρα πια η εικόνα στις μηχανές προσφέρεται σε ίσους όρους και βίντεο και φωτογραφία. Είναι μια διοργάνωση πολύ ωραία, βλέπετε ωραία πράγματα, τα περίπτερα είναι προσεγμένα. Εμείς εδώ έχουμε όλη τη σειρά της ZITA, που είναι η mirrorless σειρά της Nikon. Έχουμε όλους τους φακούς, έχουμε κιάλια, έχουμε μεγάλους φακούς. Έχουμε λύσεις και προτάσεις για κάθε, να το πω έτσι, περίπτωση, με την έννοια ότι έχουμε για μηχανές ρετρό, με την κορυφαία τεχνολογία. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν Polaroid, υπάρχουν Samyang, φακοί και υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις που πλαισιώνουν software και hardware, ώστε η εμπειρία πια της φωτογράφησης και της βιντεογράφησης να είναι τελείως διαφορετική. Έχουν αλλάξει βέβαια και τα δεδομένα. Η τεχνολογία επιτρέπει να γίνονται πράγματα πολύ πιο εύκολα από το παρελθόν. Και εμείς έχουμε μια ευκαιρία ακόμα, λόγω της Photo Vision, να προσφέρουμε την ευκαιρία να δει κάποιος να πιάσει τους φακούς, να δει τις μηχανές, να βάλει κάρτες να τραβήξει, να πάρει αρχεία. Κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει από το ίντερνετ και από τις έρευνες που κάνει κανείς online. Σίγουρα. Αυτός είναι και ο λόγος. Από την άλλη μεριά, να σου πω και αυτό. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε δύο ανθρώπους, καλή ώρα. Και να χαρούμε γιατί τους εργάτες πια τους βλέπουμε μέσα από video conferences, μέσα από τηλέφωνα κλπ. Θέλω να μου πεις, άμα έχουμε κάποιο νέο που δεν το έχουμε ανακοινώσει γενικότερα ή κάτι που θα έρθει, που περιμένουμε, να το πούμε στον κόσμο που μας βλέπει. Η Nikon έχει κάνει μια εξαγορά πρόσφατα, εξαγόρασε τη RED, είναι μια εταιρεία κορυφαία στο βίντεο. Και αυτό από μόνο του σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή για την Nikon σε σχέση με το βίντεο. Η βίντεο πλευρά της Nikon υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ναι. Αλλά τώρα ισχυροποιείται η θέση της και αυτό μας κάνει να περιμένουμε πάρα πολλές υλοποιήσεις και στο θέμα των σωμάτων και στο θέμα των φακών. Και γενικότερα είναι μια κατάσταση work in progress. Όλες οι χρονιές έχουν καινούργια πράγματα και πιστεύουμε ότι και αυτή η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δημιουργική από τη δική μας πλευρά. Και κάτι άλλο, αυτό το κανόνι, αν πετύχω κάποιον το σκότωσα, λες. Αυτό το κανόνι είναι για να τον φωτογραφίσεις, δεν είναι για να τον σκοτώσεις. Για να σκοτώσεις άνθρωπο. Και όπως βλέπεις δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε αρκετά. Γενικότερα, εγώ έχω εκπλαγεί γενικότερα με το κομμάτι της Nikon. Βλέπω τεράστια άλματα προόδου. Κοίταξε, και στο κομμάτι των mirrorless και στο κομμάτι γενικότερα. Είναι, η αλήθεια είναι ότι το 2017 έκλεισε 100 χρόνια. Ναι. Δηλαδή είναι παλιά εταιρεία. Το έχει το θέμα. Έχει πατέντες, έχει ανάπτυξη, έχει έρευνα, έχει πρωτοβάθμια. Λογικό είναι γιατί και εμείς έχουμε απαιτήσεις και περιμένουμε πράγματα από την Nikon. Ναι, είναι αλήθεια ότι είμαστε στο κέντρο του κυκλώνα. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο αυτό. Ναι, έχουμε πολύ θερμή ανταπόκριση, μεγάλο ενδιαφέρον. Και πέρα από τα προϊόντα που έχουμε εδώ, έχουμε και δημιουργούς οι οποίοι δείχνουν τη δουλειά τους, κάνουν μικρές παρουσιάσεις και έχουμε πολύ κόσμο που δείχνει ότι αυτό έχει ανταπόκριση και έχει πολύ καλή αποδοχή και μας δίνει και κουράγιο. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και προσπαθούμε να είμαστε και εμείς όσο το δυνατόν καλύτεροι και να προσφέρουμε πράγματα τα οποία θα θέλαμε και εμάς να μας προσφέρουν, γιατί είμαστε και εμείς
Εραστέχνης, έχουμε και εμείς το μικρόβιο. Εραστές φωτογραφίας, να το πούμε έτσι. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ που σας βλέπω και που συναντιόμαστε. Έστω και έτσι. Πάνος Βλασόπουλος, Γιώργος Μασχαλίδης. Χαίρετε, χαίρετε. ImageTech and Photovision 2024. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Canon. Γιώργο, εντυπώσεις. Κοίτα, εμένα το τρίμηνο της Photovision είναι πάντα από τα αγαπημένα μου της χρονιάς. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Όσοι κάνουμε online περιεχόμενο, το tête-à-tête με τον κόσμο μας λείπει πάρα πολύ. Εγώ το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτά εδώ έρχομαι περισσότερο. Έτσι, έτσι. Εννοείται, λύνουμε και πάρα πολλές απορίες του κόσμου με τις μηχανές, να το εξηγήσουμε, να δει κτλ. Η Canon φέτος έχει ένα πιο απλό το περίπτερο από το προπέρσινο που ήταν το πιο κλειστό. Μ' αρέσει αυτό. Έχει πάρα πολλά booths και stations, φωτογραφικά, σηματογραφικά, εκτυπωτές, concept cameras, πιο μικρούς εκτυπωτές. Οπότε έτσι τα έχει χωρίσει σε κατηγορίες, ο κάθε άνθρωπος να δει αυτό που τον ενδιαφέρει. Η προσέλευση ήταν πάρα πολύ καλή. Ειδικά για Παρασκευή, που ήταν η πρώτη μέρα, είδα πολύ ντου, οπότε το Σάββατο ακόμη πιο δυνατά. Εντάξει, ο κόσμος διψάει, νομίζω, έτσι, για την επαφή με τον εξοπλισμό, με τον κόσμο και όλο αυτό. Κάτι για την Canon που θες να μας αποκαλύψεις, ότι κάτι έρχεται, ότι κάτι θα γίνει? Κοίτα, δεν μπορώ να λέω πολλά. Και τώρα, λόγω και του Ambassador, έχω, ξέρεις, πρώτος, ας πούμε, κάποιες πληροφορίες, γιατί κάνουμε κάποια calls κτλ. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πω πολλά. Έρχονται πάντως νέες κάμερες. Αυτό ας το πω. Ωραία, τέλεια. Γενικώς το concept κάμερα της Canon, όπως είναι η V10 που έβγαλε κτλ., λένε ότι θα το συνεχίσουν. Δηλαδή, κάμερες που θα έρθουν να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Πέρα από R5-2 που ακούγεται, πέρα από RAW1 κτλ. Εγώ περιμένω αυτό να δω, γιατί είναι κάτι καινούριο, εντελώς καινούριο. Και εμείς το περιμένουμε να δούμε πόσο ακόμα θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο κομμάτι, το κομμάτι των mirrorless. Εγώ πιστεύω ότι έχει αλλάξει τον κόσμο της φωτογραφίας, ναι, το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχει αλλάξει τον κόσμο μας, τη ζωή μας, τη δουλειά μας, πραγματικά. Πραγματικά, παιδιά, εγώ το λέω συνέχεια. Με έχει κάνει ξεκούραστο, με έχει κάνει δημιουργικό, με έχει κάνει ξέγνιαστο. Έτσι. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και για τον Ambassador. Ευχαριστώ να σε καλά. Πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το κανάλι, για τη δουλειά. Ευχαριστώ. Επίσης, να σε καλά. Συνολικά. Φίλε. Εσύ καταλαβαίνεις γενικότερα πώς γίνεται όλο αυτό, γιατί τραβάμε. Έτσι. Να σε καλά, συνέχισε έτσι δυνατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρόμαστε και να είμαστε όλοι ενωμένοι. Εννοείται πάντα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο περίπτερο της Sony. Δίπλα μου έχω μια πολύ ωραία κυρία, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Τη Δέσποινα, η οποία θα μας πει 5 πραγματάκια και για το περίπτερο, γενικά. Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Image and Tech Photovision 2024. Μέχρι τώρα πώς πάμε, τι γίνεται? Πραγματικά έχω εκπλήξει και εγώ ίδια για τη φετινή χρονιά. Πάρα πολλοί κόσμος. Η προσέλευση είναι τεράστια γενικότερα και στα υπόλοιπα περίπτερα αλλά και στο περίπτερο της Sony. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Φέτος το highlight είναι η α9 Mark III που είναι η καινούργια μας μηχανή και ένα πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών που έχουμε από τους Sony Ambassadors και Creators κιόλας. Και αυτό έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο γιατί έχει την ευκαιρία να τους γνωρίσει από κοντά, να ακούσει τα μυστικά, συμβουλές για φωτογράφηση αλλά και βιντεογραφία. Τέλεια. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και να γνωρίσουμε φυσικά και το κοινό μας και από κοντά. Επαγγελματίες και χομπίστες. Θέλω να πεις για κάτι που έρχεται στη Sony και δεν το έχουμε ανακοινώσει γενικότερα. Αν ξέρεις κάτι, ή δώσε μας ένα τάκ, ένα κάτι. Συνήθως δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά εμείς εδώ στη Sony. Δεν τα λέμε. Μάλιστα, μερικές φορές δεν τα ξέρουμε κιόλας. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Είναι Ολυμπιακή χρονιά. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα. Κάτι το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά θα το μάθετε όμως τώρα εδώ, είναι ότι φέτος εντάσσεται στην ομάδα των Ambassadors ο Νικόλας Καρανικόλας, ο οποίος είναι διακεκριμένος φωτογράφος, sports φωτογράφος και ο μοναδικά διπιστευμένος φωτογράφος των Παραολυμπιακών από την Παραολυμπιακή Επιτροπή για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος σήμερα θα μας κάνει και μια τρομερή παρουσίαση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο τώρα, ίσως το μάθετε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά δεν θα αποκαλύψω κάτι παραπάνω. Θα είναι έκπληξη. Τέλεια. Για μας το θετικό είναι ότι σε γνωρίσαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο περίπτερό σας. Είναι φανταστικό. Και συνεχίστε να κάνετε τόσο ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στο περίπτερο της Sony. Ελάτε μαζί να μάθουμε τα μυστικά για μια φανταστική κινηματογράφηση ή φωτογράφηση. Γιορτάζουμε και τα 10 χρόνια mirrorless τεχνολογία. Ποιος θα το περίμενε,
ότι το 2013 που βγάλαμε την πρώτη μυρολες μηχανή θα γινόμασταν number one παίκτης. Βρισκόμαστε στο περίπτερο Στάμος. Δίπλα μου έχω τον αγαπημένο Δημήτρη. Λέω αγαπημένο γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όποτε και αν το χρειαστήκαμε ήταν εκεί. Πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την ηρεμία, με την ψυχραιμία θα έλεγα. Ε, Δημήτρη. Έτσι. Θέλω να μας πεις δύο λόγια γενικότερα για όλο αυτό που ζούμε. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από την προσέλευση του κόσμου. Σαν διοργάνωση έχει τις αδυναμίες της, αλλά εμείς από την πλευρά μας κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να δείξουμε και πολλά σε πλήθος προϊόντα και όσο το δυνατόν με πιο κατανοητό τρόπο για το κοινό. Και το κοινό πραγματικά τίμησε την διοργάνωση και συνεχίζει αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ευχόμαστε να υπάρχουν τέτοια events, γιατί βοηθάνε και εμάς τη δουλειά μας. Είδα πάρα πολύ κόσμο. Είδα και νεολαία και, και αρκετά πιο μεγάλους ανθρώπους. Γενικότερα, το ενδιαφέρον της νεολαίας πώς το είδες? Ήταν εύστοχες οι ερωτήσεις γενικότερα? Ναι, ναι, υπάρχει. Νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται τώρα που πλέον η φωτογραφία σαν μαζικό προϊόν έχει απορροφηθεί από το smartphone, αυτοί που ασχολούνται κατ' εξοχήν με τη φωτογραφία, με τη φωτογραφική μηχανή, με τη φωτογραφική τέχνη, είναι άνθρωποι που έχουν άποψη, έχουν ανησυχίες, ενδιαφέρον και όντως έχουν εύστοχες ερωτήσεις. Γενικότερα είδα ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση του κόσμου από άλλες χρονιές. Από την Παρασκευή ακόμα, που η Παρασκευή είναι γενικότερα μια μέρα λίγο πιο ήπια. Πώς το βλέπεις για το μέλλον όλο αυτό το κομμάτι? Το καλό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Το κακό είναι ότι η φωτογραφία γίνεται όλο και πιο εξειδικευμένο προϊόν, πιο εξειδικευμένο είδος, μικραίνει σαν αγορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς δραστηριοποιούμαστε σε αυτήν την αγορά και την υπηρετούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι η δουλειά μας. Βλέπω προϊόντα τρελά, φώτα, φλας, Godox, τα πάντα. Θέλω να μας πεις κάτι το οποίο έρχεται, το οποίο είναι έκπληξη, είναι κάτι πολύ δυνατό ή κάτι το οποίο μπορεί να δει ο κόσμος και να σου κάνει πολλές ερωτήσεις, γενικότερα για πράγματα που θα δει εδώ μέσα. Εμείς βασικά εκθέματα, εντάξει, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο Godox. Ωραία. Και στο κομμάτι του Flash, όπου η γκάμα συνεχώς ανανεώνεται με φρέσκα και πιο καινοτόμα προϊόντα. Αλλά η εταιρεία πλέον επενδύει, η Godox επενδύει πάρα πολύ στο κομμάτι του επαγγελματικού φωτισμού LED για κινηματογραφικές παραγωγές, ωραία, για τηλεοπτικές παραγωγές κλπ. Αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε. Και παράλληλα, φροντίζουμε να ενισχύουμε την γκάμα μας με προϊόντα από ποιοτικούς οίκους, όπως είναι η PGY Tech ή η Holyland, που έχουν καινοτόμα προϊόντα, ωραία, που δίνουν πραγματικές λύσεις στον σύγχρονο κινηματογραφιστή, φωτογράφο, βιντεογράφο, blogger. Τέλεια, τέλεια. Βλέπω πολλά gadget εδώ γύρω μου. Μπορεί να έρθει ένας φωτογράφος εδώ και να χτίσει το στούντιό από το μηδέν? Ναι, ναι, εννοείται. Εμείς ό,τι δείχνουμε εδώ καταρχήν το δείχνουμε σε λειτουργική μορφή. Ό,τι θέλει, όποιος θέλει μπορεί να το δοκιμάσει, να το χρησιμοποιήσει, να το πιάσει, να μας ρωτήσει ό,τι θέλει κλπ. Και από ό,τι βλέπω έχουμε από μηχανή μέχρι και το τελευταίο βιδάκι μπορούμε να βρούμε. Έτσι να μην είναι πολύ κωδική, δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όλα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αλλά ναι. Βέβαια. Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο site του Στάμου, να κάνετε την εγγραφή σας και από εκεί και πέρα, ό,τι ερώτηση έχετε, με ένα mail μπορεί άμεσα να έχετε την απάντηση που θέλετε. Τώρα προχωράμε στο μεσαίο διάδρομο, ο οποίος περιέχει εταιρείες εκτυπώσεων, κορνίζες, μηχανήματα εκτύπωσης και δεξιά μας βρίσκεται το Άντο Φώτο με πάρα πολλά προϊόντα, φωτιστικά, τσάντες, τρίποδα και άλλα πολλά. Και σίγουρα πάντα σε κάθε Photovision υπάρχει ένα stage που φωτογραφίζουμε με σταθερό φωτισμό, είτε LED, είτε flash. Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται μια φωτογράφηση εκεί, άμα γυρίσει και η κάμερα, θα το δείτε κι εσείς, χρησιμοποιούν κάτι φωτόσπαθα, τα οποία έχουν RGB επάνω. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Fuji. Έχω δίπλα μου τον κύριο Βαγγέλη Ψαθά, που θα μας μιλήσει γενικότερα και για το περίπτερο, αλλά και για την εκδήλωση συγκεκριμένη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Photovision, Image Tech, μάλλον Photovision 2024. Περίπτερο Fuji.
πάρα πολύ ωραίος χώρος, πολύ ωραία πράγματα. Καινούργιες μηχανές, έτσι, γενικά. Θέλω να μας πεις δύο κουβέντες γενικότερα. Γενικά, κοίταξε, φέτος ανέλπιστα, πιστεύω, τουλάχιστον η χτεσινή μέρα και η προχτεσινή, είχε αρκετό κόσμο. Εμάς μας ενδιαφέρει και ο επαγγελματίας, αλλά μας ενδιαφέρουν και οι ερασιτέχνες. Γιατί έχουμε και καταναλωτικά προϊόντα, έχουμε και επαγγελματικά προϊόντα. Φέτος έχουμε δείξει και ένα καινούριο μηχάνημα εδώ. Είναι η καινούργια σειρά της Fuji που απευθύνεται σε ξηρογραφικά. Στην ουσία παράγει μόνο τις ξηρογραφικά μηχανήματα, παλιότερα τα παρήγαγε για τη Xerox. Τώρα έχει φτιάξει μια καινούργια τεχνολογία. Δεν είναι πλέον με laser, είναι με LED. Ξηρογραφικά μηχανήματα. Έχουμε το πρώτο στην Ελλάδα που είναι αυτό το ΑΠΕΟΣ, okay. 750. Και έχει σειρές που είναι πιο ακριβές, που θα τις παρουσιάσει τώρα σε μια έκθεση που γίνεται στη Γερμανία, στην Τρούπα, που είναι για τις γραφικές τέχνες. Τέλεια. Οπότε έχουμε τη χαρά να έχουμε αυτό, που είναι για πρώτο, που απευθύνεται πιο πολύ στις γραφικές τέχνες αυτό, αλλά θα βγάλει και το αντίστοιχο, που θα είναι για φωτογραφίες, για να έχουμε ψηφιακά άλμπουμ και αυτά. Τέλεια. Παρουσιάζουμε τις καινούργιες μηχανές mirrorless, έχουμε τη σειρά X, έχουμε την καινούργια την X100 VI. Είναι αυτή εδώ συγκεκριμένη? Αυτή εδώ. Ναι, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε να διαθέσουμε στην αγορά ακόμα. Παγκοσμίως έχει τρομερή ζήτηση, δηλαδή δεκαπλάσια από ό,τι ήταν το προηγούμενο μοντέλο της. Θα μπορέσουμε λίγο να εξομαλύνουμε την κατάσταση από λογικά μέσα στο Μάιο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε παραγγελίες που είναι. Όπως έχουμε και τις καινούριες GFX, το σύστημα του μεσαίου φορμά. Fuji έχει είτε σε φορμά IPS, είναι η X, ναι, είτε μεσαίο φορμά, που είναι η GFX. Δεν έχουμε full frame. Ακολουθεί αυτή τη λογική από την αρχή που ξεκίνησε τις μηχανές. Ναι. Και μετά έχουμε τα καταναλωτικά μας προϊόντα που είναι Instax, που έχουμε όλη την γάμα της Instax, είτε είναι αναλογικές, είτε είναι ψηφιακές, γιατί έχουμε και ψηφιακές Instax. Και έχουμε και τους εκτυπωτές μας, που έχουμε τον εκτυπωτή, τον D100XD, που είναι για τα φωτογραφία, για να έχουμε την καθημερινότητα. Πολύ πράγμα. Ναι. Από την φωτογράφηση μέχρι και την εκτύπωση, δηλαδή. Πάντα. Η Fuji καταρχήν είναι η μοναδική φωτογραφική εταιρεία που έχει κάθετη παραγωγή από την αρχή μέχρι το τέλος ό,τι αφορά ένα φωτογράφο. Ναι, ναι, ναι. Ανέκαθεν πάντα είχαμε τα film, είχαμε χημικά, είχαμε χάρτια. Τα έχουμε ακόμα. Ναι, 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 ναι. Έτσι, μηχανές, τα πάντα. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα φωτογράφο. Τα έχει όλα. Τέλεια. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και συνεχίζει. Γενικότερα, ένα μήνυμα για τον κόσμο θέλω να δώσετε. Ό,τι θέλετε εσείς. Το μήνυμα με τον κόσμο για μένα είναι να μάθει τη φωτογραφία να την αγαπάει και να την πιάσει σαν φωτογραφία, όχι σαν εικόνα. Δηλαδή να εκτυπώνουμε εικόνες. Ναι. Να εκτυπώνουμε εικόνες. Δεν μπορείς να εκτυπώνεις, γιατί τραβάς πάρα πολλές. Φανταστείτε μέσω όρο παλιότερα ένας μέσος άνθρωπος, μια οικογένεια, να το πω διαφορετικά. Μια οικογένεια πριν από 15 χρόνια πριν από τα ψηφιακά που τράβαγε με φιλμ, τράβαγε μέσω όρο 5 φιλμ το χρόνο. Ναι. Σημαίνει περίπου μέσω όρο 120 φωτογραφίες καθαρές, γιατί πόλεις ήταν κλειστά μάτια, ήταν κλειστά. Ναι, 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 ναι. Τώρα τραβάει κάθε μέρα 150 φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Το λιγότερο. Το λιγότερο κάποιες φορές. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω ότι για να μην, γιατί συμβαίνουν και πολλά πράγματα, τις χάνεις. Χαλάει ο σκληρός, χάνεις την κάρτα. Είναι τέτοιο. Δεν έχεις αποθηκευμένα, δεν μπορείς όλα να τα έχεις στο σύννεφο, κάτι χάνεις. Από αυτές τύπωνε 3 φωτογραφίες, 5 φωτογραφίες την κάθε φορά που χρειάζεσαι. Και θυμίζει το μετά από χρόνια ότι θα ξεφυλίσει ακριβώς η ανάμνησή σου. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, κάτι που έρχεται, που δεν έχει έρθει ακόμα προς λίγο, που έρχεται και δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα γενικότερα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι το οποίο περιμένουμε από τη Fuji? Εμείς, σαν εταιρεία, αυτό που έρχονται είναι αυτά τα μηχανήματα που σας είπα, που είναι τα ξηρογραφικά. Okay. Αυτό είναι τέτοιο και αυτά θα παρουσιάσει τώρα στην Τρούπα. Είναι μια έκθεση που γίνεται γραφικών τεχνών, η οποία θα παρουσιάσει όλη την γκάμα. Θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο περίπτωμα, είναι περίπου 2.500 τετραγωνικά. Και θα απευθύνεται σε κοινό που είναι από φωτογράφους μέχρι γραφικές τέχνες, όπως πλέον και στο εξωτερικό, τα μεγαλύτερα μηχανήματα που γίνεται με λάνια, όσο αφορά τις φωτογραφίες, δηλαδή η τάση πάει προς τα εκεί, και έχει τώρα παρουσιάσει κάποια μηχανήματα, φαντάσου, σωράνε 2 φορές το περιπτερό μας σε μήκος, είναι τεράστιο. Το μέλλον μας, τώρα τέλος πάντων, όσο αφορά ενώνονται κάποιοι κλάδοι, γραφικές τέχνες στην ουσία με τα φωτοτυπία και τα φωτογραφία, όπως φαίνεται δηλαδή, και η Fuji Film είναι μέσα σε αυτά. Τέλεια, τέλεια. Έχει όλη την γκάμα για να μπορείς να καλύψει από το πιο μικρό
μέχρι το πιο μεγάλο στούντιο. Στην έκθεση υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν εκτυπώσεις άλμπουμ, μεγάλες εκτυπώσεις, τις οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα. Ποιο όνειρο εννοώ? Μια φωτογραφία η οποία τη λατρεύεις, να την τυπώσεις σε τεράστιες διαστάσεις και να τη βάλεις στον τοίχο του σπιτιού σου. Έτσι. Τέτοια θα βρεις και άλλα πολλά στην Image Tech and Photovision 2024. Δηλαδή, από τη λήψη μέχρι και την εκτύπωση. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι ο παράδεισος του επαγγελματία με την έννοια της εκτύπωσης, παιδιά. Iconet, δίπλα μας έχουμε το Σταύρο του Ζάρα. Σταύρο, τι γίνεται? Γεια σου Πάνο μου. Όλα καλά? Έτσι δείχνει. Image Tech and Photovision 2024. 24. Θέλω να πάω πίσω εγώ. Έτσι, θέλω να πάω πίσω. Περνάνε τα χρόνια. Υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Θέλω να μου πεις γενικότερα για το χώρο σας, για το κομμάτι σας και για τον κόσμο. Ναι. Έχει περάσει αρκετός κόσμος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που βλέπω την προσέλευση. Μικρή έκθεση σε σχέση με προηγούμενες φορές, γιατί έχω έρθει πολλές φορές εκθέσεις. Είναι όμως καλωστημένη, μαζεμένη όμορφα. Προσέλευση υπάρχει, όχι πολύ μεγάλη ροή, αλλά μια ροή πολύ ικανοποιητική για να προλαβαίνουμε να μιλάμε και με τον κόσμο, γιατί αυτό έχει νόημα. Το νόημα δεν είναι να περνάει κόσμος από εδώ για να μην προλαβαίνεις να πεις αυτά που θες να πεις. Να προλαβαίνεις, να το εξηγήσεις, τι κάνουμε κτλ. Εμείς, όπως ξέρεις, με τα άλμπουμ ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε στήσει ένα περίπτερο σύμφωνα με τη δική μας αισθητική, τη δική μας λογική. Υπάρχει επισκεψιμότητα και στο δικό μας περίπτερο βλέπουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και ροή. Νομίζω, θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη έκθεση. Ωραία. Πολύ καλά, πηγαίνει. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν έρχονται νέοι φωτογράφοι. Γιατί είναι OK, οι παλιοί οι πελάτες μας έρχονται να μας δούνε, να ενημερωθούν για κάποια πράγματα, αλλά εννοείται ότι μας ενδιαφέρει και το κομμάτι των νέων φωτογράφων, έτσι, που ξεκινάνε τώρα. Βλέπω αρκετούς νέους φωτογράφους και αρκετούς φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι είναι σε ΙΕΚ και περνάνε να δούνε και να ενημερωθούν. Και παλιούς βλέπω, δηλαδή βλέπω ότι υπάρχουν πέρα από τους νέους, θα τους δέψω την απάντηση. Ναι. Βλέπω ακόμα ανθρώπους που τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια, γιατί είμαι παλιός και εγώ στον χώρο, οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται ως επαγγελματίες, που και αυτό είναι πολύ θετικό. Σίγουρα. Που σημαίνει ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, το αντικείμενο ακόμα, σαν δουλειά υπάρχει. Παρόλη τη δυσκολία των καιρών. Έτσι. Νεολαία βλέπω, ναι, σίγουρα βλέπω. Είναι παιδιά που θέλουν να μπουν στον χώρο. Φαίνεται ότι υπάρχει συνέχεια στο επάγγελμα αυτό. Θέλω να πεις λίγο την τάση των προϊόντων, των εκτυπώσεων, των χρωμάτων, ναι, για το 24, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν τα κλασικά που χρόνια τώρα ακολουθεί η αγορά. Εμείς, η δική μας τάση, και όπως βλέπεις και το περίπτερό μας πως είναι στημένο, ναι, ας πούμε, ναι, ακολουθούμε κυρίως τα χρώματα που έχουμε είναι το λευκό και το μαύρο. Είναι τα χρώματα του γάμου. Τα κλασικά, ναι. Έχουμε και χρώματα όπως είναι αυτό το τραπέζι που βλέπεις, το οποίο είναι έντονα και δυνατά χρώματα γεμάτα αντιθέσεις. Είναι color block μια κατάσταση. Okay. Προσπαθούμε να δείχνουμε πράγματα διαφορετικά, όχι συνηθισμένα, για να μην κουράζεται και ο επαγγελματίας να βλέπει τα ίδια και τα ίδια. Ωραία. Θεωρώ ότι με το πώς το στήσαμε και το πώς το δείξαμε, καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα προτιμήσεων του σημερινού επαγγελματία. Τέλεια, τέλεια. Από ό,τι βλέπω, πολύ ωραία προϊόντα και ξύλο και δέρμα. Γενικότερα, όποιος έρθει έχει πολλές επιλογές για να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει, έτσι. Έχει. Τέλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα λύνει και τα χέρια του επαγγελματία. Έτσι. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε αφήσουμε και εσύ να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί γίνεται χαμός λίγο εδώ. Και εγώ. Έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και να είμαστε πάλι εδώ την επόμενη φορά. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και ήρθε η ώρα να συμμετάσχουμε και εμείς σε κάτι τέτοιο, με το δικό μας περίπτερο, με την αγάπη που έχουμε για αυτό που φτιάχνουμε, που είναι το συγκεκριμένο προϊόν, ο ημάντας μας, είτε σε διπλό είτε σε μονό. Γνήσιο δέρμα, ανοξείδωτα υλικά τσάλινα, τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ άνετοι και σίγουροι για αυτό που δίνουμε σε εσάς, αλλά που φοράμε και εμείς, έτσι. Γιατί τα πράγματα που έχουμε πάνω μας κοστίζουν μια περιουσία.
πέρα από αυτό το κομμάτι, στο περίπτερό μας και στο φυλάδιο που δίναμε σε όλο τον κόσμο, δίναμε φοβερές εκπτώσεις στα μαθήματα, στα σεμινάρια και σε ό,τι περιέχει το teachme.gr. Πήραμε πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και ραντεβού στην επόμενη έκθεση. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.